Δεν μπορείς να καταλάβεις πως καλός ήμουνα. Δεν μπορείς να καταλάβεις. Κοίτα ρε τι κάνει, ρε. Ξέρεις, εν τω μεταξύ εθνική έχει πρόβλημα σουτέρ. Και δεν την έχεις εγώ ποτέ τον μπάσκετ, δεν σου έχω πει την ιστορία. Φιλέ, μάλλον ήσουν αυτό που έλειπε από την εθνική, να ξέρεις. Δεν καταλαβαίνεις τι σουτ είχα. Δεν καταλαβαίνεις τι σουτ είχα. Δεν καταλαβαίνεις. Φαίνεται και από το ύψος και από τα χέρια. Κοίτα ρε τι κάνει. Ώρες βλέπω εθνική και λέω άμα συνέχιζα τον μπάσκετ, ξέρεις, ήμουν πάρα πολύ καλός, είμαι γνώρισης μεγάλο. Απίστευτο. Εσύ. Εγώ. Αποκλείεται. Φοβερός. Σου λέω, ρε φοβερός τώρα. Η μάνα μου έχει δυο άδεια ράφια σπίτι, γιατί πίστευε ότι αυτά θα είναι για τα μετάλλια μου και τα πρωταθλήματά μου στον μπάσκετ. Και δεν γέμισαν ποτέ. Δεν γέμισαν ποτέ, αλλά... Λογικό το βρίσκω. Κοίτα, υπήρχαν άλλοι λόγοι, υπήρχαν παράγοντες που δεν θέλαν να παίξω μπάσκετ. Αυτό έχω να σου πω. Ήμουν τρίτη δημοτικού και με πίεζαν πολύ. Εντάξει. Με πίεζαν μεγάλοι παράγοντες. Δεν καταλαβαίνεις. Φαντάζομαι. Δεν καταλαβαίνεις. Με είχαν ζητήσει από τέσσερις ομάδες. Άντε, ποιες ομάδες. Δεν θυμάμαι, αλλά ήταν τέσσερις. Αλλά σε είχαν ζητήσει. Με είχαν ζητήσει. Μάρκαρα από το 1 μέχρι το 5, παρόλο που ήξερα να μετράω μέχρι το 3, γιατί ήμουν δευτέρα δημοτικού. Σου λέω τώρα σουτ. Από τα 6 και 25, 7 και 25, παρατέταρτο, όλα, όπου θες βάραγα. Γωνίες. Γωνίες, μέσα. Μικύκλια. Δεν έβρισκε το κάρι δηλαδή. Ποτέ. Ρε, ήμουν πάρα πολύ καλός τώρα σου λέω. Αφού δεν με παίζανε τα άλλα παιδάκια γιατί ήταν σαν τσιτ. Τσιτ με λένε. Τώρα το θυμήθηκα. Τσιτ. Ο πρώτος παίχτης κάτω των 14 που έκανε triple double στις αίρες. Quadruple double. Quadruple double. Αφού την προηγούμενη εβδομάδα που πήγαμε στο μπάσκετ. Ναι. Δεν πετύχε ούτε το Στεφάνι. Τι. Έβγαζα αλλεϊούπ. Αλλεϊούπ ήταν. Αλλεϊούπ. Αλλά οι άλλοι γιορτάζαν. Με το διχτάκι ή με το σκουπίδι. Αφού δεν καρφώναν οι άλλοι. Δεν φταίω εγώ τώρα. Να σου πω. Κοίτα, έστω ότι τώρα έρχεται ο Keith Richards. Ωραία. Μείνε μαζί. Έρχεται ο Keith Richards στο Rolling Stone. Ναι. Και εσύ έχεις μια βλάχικη μπάντα που δεν έχει ιδέα. Μπορεί ο Keith Richards να μην μπορεί να παίξει μαζί σας. Οι άλλοι φταίγανε, εγώ έφταιγα. Άσε που με χτυπούσαν τα παπούτσια. Άσε που εγώ έχω συνηθίσει σε παρκέ. Άσε που ήταν Τετάρτη δεν παίζω καλά. Άσε που ήταν Οκτώβρη και τον Οκτώβρη κάτι με πειράζει γρασία τα γόνατα. Δεν θέλω να δικαιολογηθώ. Ναι, σε καταλαβαίνω, εντάξει. Για εκείνη τη μέρα. Και τι εσύ παίζεις. Εγώ προσπαθώ ακόμα, δεν έχω καταλήξει. Πού θα παίξει εσύ, ρε, θα χάσει μια σταλιά. Σήκω μία. Για πες τώρα. Κάτι καμπουριάζα, ρε, δεν κοιμήθηκα καλά. Μου είπε ένας γιατρός. Πιο ψηλό μου λέει άνθρωπο, είναι 73, δεν έχω ξαναδεί. Άντε, ρε. Δεν έχω ξαναδεί, λέει τέτοιο μπολιά, 73. Να σου πω, σου είπε στο φάρδο ή στο ύψος. Τώρα γιατί, ρε, παιδί, δεν έχουμε φάει λίγο καλοκαιράκι, ήταν. Και ήμουνα τώρα μια φορά, γυρνούσα σπίτι. Και ποιο βλέπω μπροστά μου. Δεν θυμάμαι. Και μου λέει φιλαράκι, παίζουμε ένα εναντίον ενός. Του λέω, μωρέ, είμαι κουρασμένος. Μου λέει, έλα μεταξύ μας. Α, κάτσε να δεις πώς το λέγανε στο όνομα. Κόμπε, υπάρχει τέτοιος. Κόμπε, Ράιαν. Α, κάπως έτσι. Μου λέει, έλα ένα στα 10. Λέω, κάτω στα 20 για να παίξουμε κανένα πεντάλεπτο. Τον κατέστρεψα. Με είχαν καλέσει για συνέντευξη στο Αλμανάκο. Ο νέος Γκάλης. Έτσι. Εκεί ήταν όσοι μεγάλοι παίχτες. Με θέλανε για επαγγελματία, αλλά με πήρε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός τρώγοντα. Και μου λέει ο πατέρας μου, αφού αγόρι μένουμε σέρες, πού θα πας εκεί. Σε πιστεύω, απλά πάρε λίγο τον πατέρα σου. Δεν είσαι κανέναν. Λοιπόν, πάρε λίγο τον πατέρα σου. Θα πάρω τον πατέρα μου να δεις τι πάει. Σε πιστεύω, απλά λίγο ξέρεις. Λοιπόν, περίμενε. Παίρνω τώρα τον πατέρα μου. Έλα, παπά! Έλα, γιατί. Λοιπόν, είμαι εδώ με ένα φίλο μου, ο οποίος δεν με γνώρισε μικρό και δεν ξέρει τι μπασκετάρα παίζω. Πες του λίγο πόσο καλός ήμουν στο μπάσκετ μικρό. Μικρός, χάτμπολ είναι. Μπάσκετ δεν έχει παίξει ποτέ σου. Τώρα τα λέει σωστά ο πατέρας σου. Καλά, μπάσκετ, ευχαριστώ. Εγώ στο χάτμπολ που λες, δεν καταλαβαίνεις πόσο καλός ήμουν. Έπαιζα τη δεξιά κορφή. Ωρεσί, τους βλέπω τώρα να παίζουν μπάσκετ. Πού θα πάμε για μπασκετάκι, ρε. Πάμε άσε, για ρε, αφού κάθε φορά σε καλούμε και όλο κάτι. Τι εγώ, από τι με πεις ήρθα, ρε. Πάμε αύριο, για πάμε αύριο. Δεν μπορώ αύριο, έτσι. Έχω δουλειά. Είδες που σου λέω. Τι έχεις αύριο. Έχω δουλειά. Ωραία, πάμε μέρα. Πάμε Σαββατοκύριακο. Δεν μπορεί Σαββατοκύριακο. Σαββατοκύριακο δεν σε κάνω πράγματα. Είναι Σαββατοκύριακο. Θα μου χωρίσει γυναίκα μου. Άλλη μέρα. Την άλλη πέμπτη μπορείς. Εγώ μπορώ. Δεν μπορώ, κανονί. Ρε, πάμε για ένα μπασκετάκι. Το χαλάς, ρε. Θέλουμε να πάμε για ένα μπασκετάκι. Αύριο πρωί. Αύριο πρωί, 6.30 ώρα. 6.30 ώρα το πρωί. Ωραία, θα πάρω και τους άλλους και θα σου στείλω. Ναι, μέσα στα γραφαράματα θα παίζουμε. Έτσι το είπα αυτό. Πάμε όμως για ένα μπασκετάκι. Τους βλέπω, τρελαίνουμε. Δες πώς τα χάνει, πάμε να σε διδάξω. Δες καρπός, όλο τον καρπόιν. Το βλέπεις όλο τον καρπόιν, σαν κόμπρα. Να σου πω, του χρόνου Αύγουστο στην άδεια. Δεν έχεις κανονίσει τίποτα. Δεν θέλω εγώ τώρα. Να ποιος το χαλάει! Λοιπόν, βάζω να δούμε μπασκετάκι, ναι. Ωρε φίλε, να σου πω τι πάρα δεν έχει. Όχι ρε, έχει παγκόσμιο μπάσκετ. Έλα ρε, εγώ νόμιζα πως έχει μπάλα και με κάλεσε εδώ να δούμε. Έλα ρε, ωραίο το μπασκετάκι, δεν βλέπεις. Δεν ξέρω ρε φίλε τους κανόνες, ρε, τι να πω. Έλα μωρέ, τι δεν ξέρεις, ρώτα σου μάθω εγώ. Τι πιάνω την μπάλα με τα χέρια. Με τα χέρια την πιάνεις, το πόδι απαγορεύεται. Όπα, κάτσε. Δεν βγήκε corner τώρα, τι είναι αυτό. Όχι, δεν έχει corner, από παντού είναι out. Καλά, αυτός την κάνει έτσι και δεν δίνει αλλαγή στο πλάγι. Ρε, άκουσε με λίγο. Δεν χρειάζεται μόνο έτσι την μπάλα, την πέτας όπως θες. Και
Και με ένα χέρι. Πέναλτι έδωσε τώρα, τι έδωσε. Όχι, είναι πολλές. Είναι πολλές. Δεν έχει τι, ελεύθερο στη σουτάρι. Ναι. Δεν έχει τερματοφύλακα πάνω από την μπασκέτα. Τι, πώς θα μπει. Δεν έχει τερματοφύλακα. Εδώ σταμάτησε το χρόνο. Δεν έχει. Δεν τρέχει συνέχεια, καθυστερεί. Δεν θα. Όχι, έχει. Όταν σταματάμε, σταματάει. Να ξεκουραζόμαστε. Α, καθόμαστε λίγο, α συνεχίζουμε. Τι είναι αυτό. Πάρα πολλές αλλαγές, ρε φίλε. Δεν γουστάρω. Κάρτα δεν θα δώσει. Κάρτα δίνει μόνο, ξέρω εγώ, είναι και οδοντίατρο. Ο διαιτητή να του δώσει μια κάρτα. Δεν έχει κίτρινε κόκκινε. Ρε, μην είσαι τόσο αρνητικό. Αν πάμε και να παίξουμε μπασκετάκι, μπορεί να είσαι και καλό. Δείχνει έτσι ότι το έχει. Είχε πάει ο πατέρα μου όταν ήμουν μικρό, αλλά δεν μου άρεσε. Όχι. Τι, γιατί την κλώτσαγα συνέχεια και με διώξαν. Δοκίμασε μια φορά, ρε. Γιατί είσαι και ψηλό, ξέρω εγώ, μήπω. Όχι, όχι, όχι. Προτιμώ να κάτσω τερματοφύλακα. Ωραία. Καλή πάσα, καλή πάσα, ο Σλούκας. Ναι, Σλούκι Λούκ. Πιο γρήγορος από τη σκιά του, πασάρι και σουτάρι. Αυτή η φάση ήταν κλασική καλάθης. Nick the Quick. Ωρε Θανασάρα, που πήδηξε ρε. Το είδες. Ο elevator είναι. Ο elevator πάει ψηλό. Καλή κίνηση, αυτό είναι πεταχτάρι πρίντεζης. Άγιος Γιώργιος πρίντεζης. Μεγάλη χάρη του. Είναι αυτά που λες. Τα ονόματα των ανθρώπων λέω, ρε. Ο Greek Freak, ο Kill Bill, ο Ding Dang. Έτσι τα λες, ρε. Έτσι πρέπει να βάζεις λίγο αλατοπίπερο. Βασίλης πάνω. Kill Bill το λένε. Βίσπα. Πόπο, Κάρον, φίλε. 5 στα 5 τρίποντα, ε. You were on fire, my man. Σκυλί ο Λάρι, ε. Όχι σκυλί, κόμπρε το λένε. Πω, τελευταίο λεπτό. Μη μιλάς τώρα, μη μιλάς. Σταμάτα να δούμε τι θα γίνει. Τι να μιλάω, γκραν κινιολικό χιτσκοκικό φινάλε. Βάλ το αγόρι μου! Τελευταία φάση μόνο με το βαλέ! Το βαλέ! Το έβαλε! Δεν το έβαλε, αλλά ήθελα να το πω, ρε φίλε. Ήθελα και αυτό χάσαμε. Χάσαμε. Πάντως ωραία μεταγραφή Αθηναίων. Χρειαζόντουσαν. Πίστε τον Τζον, φίλε. Εντάξει, ρε φίλε. Φιλαράκι σου είναι, μόνο γι' αυτό έχει πρόβλημα. Έλα, ρε, πού είσαι, πού είσαι, τι κάνεις. Τι γίνεται, τι βλέπεις. Έλα, εδώ έχει ματσάκι, τέταρτη περίοδος. Δεν μπορώ, δεν μπορώ, δεν μπορώ να βλέπω πλέον μπάσκετ, τέταρτη περίοδος. Το μπάσκετ έχει 2 ημίχρονα, 20 λεπτά το ημίχρονο. Τι περίοδος να πούμε. Έχει μείνει πολύ πίσω, εσύ. Έλα τώρα, έχω μείνει πίσω, είναι αυτό τώρα πράγμα. Μην λες πολλά, κάτσε να δούμε μπασκετάκι. Τι κάνει, έχει επίθεση και γράφει 24 δευτερόλεπτα για την επίθεση. 30 δευτερόλεπτα είναι επίθεση, ρε. 30, εντάξει, οκ. 30 να οργανώσει το μυαλό σου σε 24 δευτερόλεπτα. Ξέρει πόσα λέγανε 24 δευτερόλεπτα, περίμενα να το μετρήσουμε. Τι τον φέραμε αυτόν εδώ. Το τρίποντο γιατί είναι τόσο μακρύ. Για το παιχνίδι το άνοιξαν τώρα. Ξέρεις τι, να βάλουμε στις γωνίες τετράποντο, πίσω από το κέντρο πεντάποντο, τέρμα πίσω εξάποντο και να παίζουμε έτσι. Να σου πω. Να παίζουμε έτσι. Από πότε έχεις να δεις αγώνα μπάσκετ. Εγώ που ήμουν μέσα το 87, αγκαλιά με τον Γκάλι. Α, μπράβο, εντάξει, οκ. Τώρα κατάλαβα. Εγώ από πότε έχω να δω μπάσκετ. Τον Κόρφα το ξέρεις. Το ξέρω. Ερχόταν στην καφετέρια της συνυφάδας μου. Είσαστε και φίλοι να φανταστείτε. Πολύ φίλοι, ερχόταν μετά τα μάτς. Εκείνοι ήταν παίχτες. Να σε ρωτήσω, ο άλλος κάθεται εκεί στον πάγκο και πίνει νερό, τι είναι αυτό. Αντί να πιει ένα ουισκάκι, πήραν παλιά, πήραν ένα ουισκάκι. Τώρα το έχει παραγγείλει, απλά δεν του είχε έρθει ακόμα. Εν τω μεταξύ, τι γυμνάζεσαι όλοι. Φάνη Χριστοδούλου είχε ένα κόλλο από εδώ μέχρι εσένα. Ποιο θα το μαρκάρει. Πάρε μπάουντ στο Φάνη. Έτσι έκανε ο Φάνη. Φεύγαν όλοι. Μου έχουν γίνει όλοι φέτες. Έπρεπε να είναι ή σα σκιάχτρο σαν το Φασούλα. Ή έπρεπε να έχει ένα κόλλο σαν το Φάνη. Δεν μ' αρέσουν εμένα αυτά τα νορμάλ τα ανάμεσα. Επίσης, πού είναι η τρίχα, ρε. Είχα μια τριχούμπα. Τη θυμάσαι, ωραία τρίχα, άντρες. Κοντό σορτσάκι καυτό. Την τρίχα εδώ, χρυσό σταυρό. Εδώ βλέπουμε παιδιά να παίζουν μπάσκετ. Είναι μπάσκετ αυτό τώρα. Πόσο καιρό παίζουνε σε ξύλο, παρκέ, τι είναι αυτό. Πού είναι το χώμα. Να σου πω, ο Sporting τι θέση είναι. Τώρα παλεύει για να πάρει πρωτάθλημα. Έλα, στην Α1. Ναι, ναι. Τώρα που βλέπουμε Ολυμπιακό, ο Τάρλατς που είναι. Ο Τάρλατς. Ο Τάρλατς, ωραίο τριάδι. Ωχ, έχει οροφή το γήπεδο. Όταν έπαιζε η ΑΕΚ, παρακαλούσαμε να μην βρέξει το Παναθηναϊκό Στάδιο. Τώρα κάνανε οροφές. Ρε, εσύ αυτός την έχασε την πρώτη βολή, γιατί βαράει και δεύτερη. Μία συν μία είναι. Τι μία συν μία, ρε. Βολή. Δύο μαζί είναι. Σαν το Ultrex. Σαμπουάν και κοντίσιονερ μαζί. Έλα. Ναι. Σε αυτό συμφωνώ. Γιατί έχει τρεις διαιτητές. Ήταν στους δύο, ήταν ο ένας δώρο, ρε, και τον φέραμε τώρα για το παιχνίδι. Να σου πω, ρε, από πάντα έχεις αυτό το υφάκι. Ωραίο το ματσάκι Ευρωλίγκα, ωραίο αυτό το μακρύ δίποντο που το μετράνε για τρεις έτσι. Δεν τρίποντο. Δηλαδή, τι είναι στο μακρύ. 7-25 είναι το τρίποντο. Αυτό το πράγμα εδώ στη γωνία είναι στα 6-25. Όχι, το NBA είναι καλύτερο που δεν υπάρχουν άμυνες. Τι να σου κάνει άμυνες. Έχει πληρώσει ποτέ για άμυνα. Εγώ θέλω να δω 120 πόντους, ρε φίλε. Γιατί στοίχημα παίζεις. Το θέμα είναι να βλέπεις θέαμα, να βλέπεις πάνω κάτω τρίποντα 120 πόντους από τη μία, 120 πόντους από την άλλη. Καλύτερο είναι το NBA που φεύγουν από τη μέση να πούμε για να βάλουν καλά. Ξέρεις πόσο έντονη είναι άμυνα μετά.
μάτια. Κάτσε, κοιτάω έτσι τώρα να δεις. Εντάξει, παίζουν άμυνα σε 6 αγώνες στα play-off. Δεν χρειάζεται άλλη άμυνα. Αυτό που κάνουν εδώ, που δεν αλλάζει ο ένας παίχτης στον άλλον, τι είναι ζώνη, πώς το λέτε. Ζώνη, περίεργο. Δεν την ξέρεις η ζώνη. Όχι, νόμιζα να πω αυτό που το φοράς. Ξέρεις τι, μ' αρέσει πολύ το ευρωπαϊκό. Έχεις δίκιο, μ' αρέσει που βγήκε στο ευνηδιασμό και έκανε lay-up. Ξύζαν τα λεφτά μου. Να πάω να παίξω γόρεση. Το θέμα είναι να μπει και να καρφώσω το χέρι μέσα. Αυτό είναι το νόημα. Αυτό δεν είναι μπάσκετ. Τώρα βλέπουμε μπάσκετ, υπάρχει τακτική. Παίζουν 40 λεπτά και έχουν βάλει 52 πόντους. Αυτό που βλέπεις εσύ δεν είναι μπάσκετ, είναι κάτι άλλο, είναι θέατρο. Α, ναι. Καταρχήν, κοίτα τους φιλάθλους, κάνουν καρδούλες και αναφιληθούν δύο τυχεροί στις κερκίδες. Φυσικά έτσι είναι, ωραίο. Ενώ σε σένα εδώ πέρα που βλέπουμε Ευρωλίγκα, κάνει κοντινό στους φιλάθλους ποιος θα τραβήξει μεγαλύτερη τζούρα στο τσιγάρο. Ένας το έκανε με τη μία. Καλύτερο είναι να τρώνε popcorn και. Popcorn τρώνε στο σινεμά, δεν τρώνε στα γήπεδα. Ο άλλος ξέρει τι τρώει, πήρε τη σημαία των αντιπάλων και την έφαγε. Παίρνουν το πρωτάθλημα και παίρνουν δαχτυλίδια. Τι είναι, ο άρχοντας των δαχτυλιδιών, τι είναι. Ενώ ο άρχοντας της κούπας τι κάνουν, παίρνουν τηλέφωνο, φέρε με λίγο αύριο την κούπα να τη δω κι εγώ. Όχι, ρε φίλε, υπάρχει κούπα και τη σηκώνει τεράστια. Ναι, έτσι, έτσι και τη σήκωσε και ο Φασούλας όταν πήρε τον κόρα τη και έσπασε, έμεινε με τα χέρια. Το δαχτυλίδι δεν σπάει ποτέ. Πω, αυτό το 14 φίλε, ωραίο μαλλί, ε. Βάζει ούλτριξε, δεν ξέρω αν είναι ψυχολογικά μαλλιά. Άντερα. Ναι. Και δεν σου φαίνεται. Πάντως, θα σου πω κάτι. Όση ώρα μαλώνουμε, έχει πλάκα που παίζουν έτσι άμυνα και τακτικές. Μ' αρέσει η Ευρωλίγκα λίγο. Ναι, όμως ρε φίλε, καθόλου θέαμα. Ούτε ένα κάρφωμα δεν έχει γίνει. Να σε ρωτήσω, βλαμμένος είσαι. Όπα! Όπα! Ρούφα λίγο κοιλιά για να πάρεις μπόι. Με συνέκριναν με τον καλύτερο παίκτη του Χάντλου. Ξέρεις ποιος είναι. Όχι, για πες μου. Κανείς δεν ξέρει, δεν είναι. Είχε έρθει ο Νίκος Γκάλης μια φορά. Άντε. Για πουγάτσα στις αίρες, δεν με είδε, αλλά εγώ το είχα θεωρήσει σημαδιακό ότι μπορεί να κέρδει για μένα. Αυτό ήταν το πρώτο βίντεο με χαρακτήρες. Έρε. Αμάν βρε, Greek Freak 1. Μη τσιρίζεσαι. Δεν σε πιστεύω. Τύπος... Πάρτε μάνα στο τηλέφωνο. Να πάρω τον πατέρα μου, γιατί έχω μόνο άντρες να κάνω μια τρική φωνή. Η τηλεόραση σου είναι τρισδιάστατη. Γιατί βλέπω συνέχεια το 3D, Δημήτρη Διαμαντίδη. Παίζουν οι cheerleader να πούμε στο NBA και δεν τους προσέχει κανείς. Εδώ στην Ευρωλίγκα τα λιμάρια ουρλιάζουν. Έτσι. Ένα άλλο τρελό που άκουσα λέει, πάρε λέει το μετρό, λέω τι είναι αυτό, λέει τρένο κάτω από τη γη. Το τραμ πάρε, που σου ταιριάζει κιόλας. Δεν σε ζαβδά αυτό το φύλαθλο. Τι απίστευτα μαλλιά είναι αυτά, ούτε θα βάζει. Έλα μπα. Μια χαρά, καταρχάς δεν μου έχεις βάλει λεφτά αυτή την εβδομάδα. Πες λίγο που είπε ο προπονητής να σταματήσει από την ομάδα γιατί παρά ήμουν καλός. Είπε να σταματήσει από την ομάδα γιατί είχε χτυπήσει 4 παιδιά εσύ που σέλεγες. Από την απίστευτη ταχύτητά μου. Όχι, επειδή είσαι πάρα πολύ αργός και δεν σε προλαβαίνω. Κάτσε λίγο, πες να μείνω πατέρας με αυτός. Πάμε για ένα μποσκετάκι, μην είσαι τέτοιος. Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν το πρώτο βίντεο με χαρακτήρες στο κανάλι μου. Γιάννη, ευχαριστώ πολύ. Πώς πέρασες? Πολύ καλά. Πώς φάνηκε η ζωή του YouTuber? Μ' άρεσε να σου πω την αλήθεια. Μήπως ανταλλάξουμε, να πάω εγώ ας πούμε να κάνω μια προπονησούλα για τον Παναθηναϊκό, να πετάξω η μερικά, να τα μπαστελώσω. Τι θέση έπαιζες? Γιατί εγώ παίζω από το 1 μέχρι το 4. Δεν... Α, ναι, ξέχασα, είσαι και πολύ τάλαντες. Να ευχαριστήσουμε το Ultrek, το νούμερο 1 αντρικό σαμπουάν στον κόσμο για αυτό το βίντεο. Κάντε like, κάντε subscribe. Πείτε μας τι άλλο βίντεο θα θέλατε να δείτε. Πείτε περαστικά εδώ στο Γιάννη Σιδερένης. Πείτε και κάτι σε μένα. Και εσύ Γιώργη, καλά να είσαι. Άμα ξεκινήσουμε 19-0. Ωραία, άμα ξεκινήσουμε 19-0 στα 21, πιστεύεις ότι με έχεις? Εξαρτάται το στίγμα που θα βάλουμε. Το κανάλι μου, όλους τους subscribers, το μετονομάζεις. Γιάννης Αθηναίου και θα ανεβάζεις βιντεάκια. Καλησπέρα, παιδιά. Θα παίξουμε αυτό το μονό όπως πριν που δεν μπορούσες καμία μέρα. Όχι, δεν μπορώ. Πες μια μέρα.